Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση που δέχθηκε μικρό λεωφορείο στο Λουγκάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές αρχές κατήγγειλαν ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκονται φιλορώσοι αυτονομιστές. Η κυβέρνηση του Κιέβου έχει καταφέρει τις τελευταίες ημέρες να επανακαταλάβει κτίρια και υπηρεσίες στο Σλάβιανσκ που είχαν υπό τον έλεγχό τους οι φιλορώσοι. Οι αυτονομιστές εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τα όπλα που κατασχέθηκαν μετά τις επιχειρήσεις ανακατάληψης πόλεων. Το γεγονός ότι τα όπλα είναι ρωσικής κατασκευής δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Είναι σίγουρα από τη Ρωσία. Έχουν κατασκευαστεί εκεί και τα έφεραν στην Ουκρανία πριν τις ταραχές. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις που έκανε από τη Σλοβενία επανέλαβε ότι άμεση προτεραιότητα για τη Μόσχα είναι η εκεχηρία. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας πάντως τόνισε πως το Κίεβο θα επαναδιαπραγματευτεί με τους αυτονομιστές μόνο εάν παραδώσουν τον οπλισμό τους.